εξής και θα πάω στον κύριο Καμένο. Διάβασα λοιπόν το τρίτο μνημόνιο και τη συμφωνία της 12ης Ιουλίου. Μέσα εμπεριέχονται τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ο ΟΛΠ, ο ΟΛΘ, η Τρενοσέ, ο ΑΔΜΙΕ ή εναλλακτικό και το ελληνικό. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κύριε Καμένε, αν είστε στην κυβέρνηση την επόμενη ημέρα, ποια από τις παραπάνω αποκρατικοποιήσεις, σε ποια από τις παραπάνω αποκρατικοποιήσεις πιθανόν θα αντιταχθείτε ή θα συμφωνήσετε με όλες? Οι αποκρατικοποιήσεις είναι ένας ευαίσθητος τομέας της κάθε χώρας. Πρέπει να γίνουν με συνετό και προγραμματισμένο και μελετημένο τρόπο. Τα λάθη που έχουν γίνει, και ειδικά από τη Γερμανία στην Ανατολική Γερμανία, είναι σαφή και καταγεγραμμένα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τεράστια και τραγικά λάθη. Δεν είναι ζήτημα αν θα αντιταχθούμε σε κάτι. Πρέπει εδώ να ξεκαθαρίσουμε γιατί μπαίνει ένας αριθμός, όπως είπε και ο Ανδρέας, στην εξυπηρέτηση του χρέους σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις. Χρειάζεται ένας λογιστικό, ένα νούμερο. Είναι μια υπόθεση αυτή. Δεν σημαίνει ότι θα βρούμε 50 δις, γιατί λογικό δεν υπάρχουν. Όχι οι άλλοι τίτλοι του χρηματιστηρίου, αλλά και οι υλικοί τίτλοι, αξίες σε γη, σε ακίνητα και οτιδήποτε στην Ελλάδα. Χρειάζονται στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος δεν μπορεί και δεν έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Οπωσδήποτε χρειάζεται συγχρονισμός των αεροδρομίων, των λιμανιών. Τα εμπορευματοκιβώτια που θα μεταφερθούν στην Ευρώπη τα επόμενα 5 χρόνια, ανά έτος, μέσω της Ελλάδος, αν σοβαρευτεί αυτή η χώρα, είναι 9 15 δισεκατομμύρια τόνοι. Από την Κεντρική Ασία, από τα hubs του Ουσμπεκιστάν κτλ., μέσω της Ελλάδος προς την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαία που ήρθε η Κόσκο στην Ελλάδα. Για να γίνει αυτό, απλά σιδηρόδρομοι. Οι σιδηρόδρομοι ελληνικοί, επειδή δεν μπορούν να προσλάβουμε κλειδούχους, πηγαίνουν με 30% λιγότερη ταχύτητα για να μην σκοτωθούμε. Η λιγότερα, 30% λιγότερη ταχύτητα στο σιδηρόδρομο σημαίνει ότι δεν είσαι παραγωγικός, δεν φτάνει το προϊόν στην ώρα του. Θέλουμε να κάνουμε αποκρατικοποίηση για να έχουμε το βασικό μέσο ανάπτυξη μια χώρα, infrastructure, δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, digital age και το σιδηρόδρομο να φύγει το container. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα. Πρέπει όμως να επιταχύνει γρήγορα στις αποκρατικοποίησεις, αλλά όχι με το βέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορεί να μας καθοδηγεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωζώνη, οι δανειστές, για το ποιον επενδυτή θα επιλέξουμε και ποιον θα απορρίψουμε. Είναι εθνικό συμφέρον να επιλέξουμε τον καλύτερο για το συμφέρον της πατρίδας. Και απαντώ ότι δεν είναι ζήτημα αν θα επιλέξουμε ένα ή δύο. Ναι, χρειαζόμαστε αναδιάθρωσες επενδύσεις και δεν είμαστε καθόλου κατά των αποκρατικοποιήσεων, αρκεί να γίνονται με μέτρο, σύνεση και όχι για ταμιακούς λόγους. Γιατί η στρατηγική πρέπει να είναι διαφορετική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και περνάμε στην τελευταία.